Χιλιάδες ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων σπέβδουν στους Δήμους για να δηλώσουν ότι τα διατηρούν κλειστά και να γλιτώσουν έτσι από τα δημοτικά τέλη. Υπενθυμίζεται πως για την αναδρομική διαγραφή τελών σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να σπεύσουν σε σχετική δήλωση το αργότερο ως το τέλος του έτους. Ώρα 10 το πρωί και στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων, δεκάδες ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν για να δηλώσουν ότι το ακίνητό τους δεν ηλεκτροδοτείται, ώστε να γλιτώσουν δημοτικά τέλη. Εμένα ήταν ηλεκτροδοτούμενο, ναι. Αλλά επειδή είναι κενό 10 χρόνια, ναι. 9 χρόνια τώρα είναι μη ηλεκτροδοτούμενο. Ωραία, ναι, μου είπαν ότι τώρα που θα το δηλώσω δεν θα πληρώσω τα δημοτικά τέλη, θα πληρώσω μόνο το ΤΑΠ. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων λανθασμένα πιστεύουν πως όταν κόβουν το ρεύμα σταματούν να χρεώνονται και δημοτικά τέλη επειδή δεν λαμβάνουν λογαριασμό. Όταν έρθει η ώρα όμως να μεταβιβάσουν το ακινητό τους, διαπιστώνουν ότι χρωστούν στο Δήμο. Τώρα αυτό κοιτάζουμε να δούμε, γιατί βάζουν προαυξήσεις εδώ πέρα, να πούμε, είναι τα πράγματα πολύ μπερδεμένα. Για να προλάβετε να μην πληρώσετε δημοτικά τέλη. Ακριβώς. Σήμερα έχουν προσέλθει 3.500 πολίτες για να δηλώσουν τα μη ηλεκτροδοτούμενα για να αποφύγουν τα δημοτικά τέλη. Το εξυπηρετούμε αυθημερών τους πολίτες. Ο νόμος που αφορά στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα άλλαξε πρόσφατα και πλέον οι Δήμοι δεν επιβάλλουν τέλη μόνο από τη στιγμή που θα δηλωθεί αυτό επίσημα. Αυτή η αλλαγή προκάλεσε αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες και γι' αυτό δόθηκε παράταση εφαρμογής του νόμου μέχρι το τέλος του έτους. Ο συνήγορος του πολίτη έχει πει ότι ο πολίτης πρέπει να μπορεί ανά πάσα στιγμή, έστω και καθυστερημένα, να δηλώσει το κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητό του. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και να αναγνωριστεί το δικαίωμα αυτών των πολιτών. Από την αρχή του 2020, αν ο ιδιοκτήτης ακινήτου δεν προσκομίσει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης και υπεύθυνη δήλωση για μη χρήση του ακινήτου, θα χρεώνεται δημοτικά τέλη κάθε μήνα.